Λοιπόν, στο σημερινό μας podcast έχουμε δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες που ασχολούνται έτσι με ένα νέο είδος στον κόσμο των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο ονομάζεται product design, product strategy. Ούτως ή αλλιώς έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά στο σημερινό podcast και να συζητήσουμε. Είναι ο αγαπημένος φίλος Δημήτρης και ο Στέλιος. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε έτσι λίγο να δούμε, επειδή σας είναι ευκαιό, δώστε μου έτσι σιγά σιγά να μοιράζω χρόνο. Δημήτρη μου, εσύ, πες μου λίγο έτσι λίγο τον background σου, να καταλάβουμε ποιος είσαι, με τι ασχολείσαι ως τώρα. Σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, Λεμεσό. Τελείωσα το 12, το 14 έκανα μάστερ πάνω στη μηχανική των υλικών, Material Science. Και το 19 τελείωσα το διδακτορικό μου, πάλι στο ΔΕΠΑΚ, άρα τρία πτυχία στο ΔΕΠΑΚ. Διδακτορικό σε ποιον πράγμα? Ήταν πάνω στην νανομηχανική καινούργιων υλικών. Μπράβο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Nanotechnology. Nanotechnology, mechanics κυρίως. Έχω διδάξει σε δύο πανεπιστήμια, από το 2014 μέχρι το 2021. Σε ποιο πανεπιστήμια? Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και University of Nicosia. Ωραία. Τι μάθημα διδάξα, Δημήτρη μου? Κυρίως διδάξα σχεδιασμό, τεχνικό σχέδιο, προηγμένη μηχανική υλικών, μηχανολογικό σχέδιο. Okay. Good. Τόσο μα λεπτό. Έλα Στέλιο μου, εσύ. Πέ μου ότι τέλειωσες και εσύ ΤΕΠΑΚ. Όχι. Εντελώς αλλού. Ναι. Εγώ τέλειωσα στο Frederick University. Τι τελειώσες? Μηχανολόγος, μηχανικός. Okay. Και μετά τις σπουδές μου ξεκίνησα να εργάζομαι στη βιομηχανία σε διάφορες εταιρείες ως σχεδιαστής προϊόντων. Ωραία. Έχουμε ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντα τα οποία βρίσκονται στις διεθνείς αγορές. Όπως, πες μου κάποια προϊόντα. Όπως συστήματα ύδρευσης και άδρευσης, η Elize Irrigation. Προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο κάθε σπίτι, στο κάθε δρόμο κλπ. Okay. Και εντός βρεθήκετε μαζί σας του Φίλιππου παλιά, πέτε μου λίγο την ιστορία του τι. Βασικά το 2015, εγώ όταν εργαζόμουν στην Elize Irrigation, ήρθε ο Δημήτρης να εργαστεί στην εταιρεία, γνωριστήκαμε. Ήταν μαζί μου στο R&D ως σχεδιαστής και ο Δημήτρης. Στο R&D, στην έρευνα και ανάπτυξη. Ναι, στην έρευνα και ανάπτυξη. Συνεργαστήκαμε στην εταιρεία. Μετά ο Δημήτρης έφυγε να πάει σε άλλη εταιρεία στη βιομηχανία και συνεχίσαμε να έχουμε επαφή, να συνεργαζόμαστε σε διάφορα project που κάναμε σαν freelancer σε άλλες εταιρείες. Και το 2018 ήταν το κάλεσμα του Δημήτρη για να ξεκινήσουμε τη Simlit. Okay, good. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά ένα πράγμα το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ είναι ότι μπαίνοντας έτσι να σας ψάξω λίγο στα website σας, είδα ότι κάνετε εντυπωσιακά πράγματα. Μπράβο σας, αλλά θέλω να μου εξηγήσετε λίγο. Γράφει το website σας Product Design και Product Strategy Sprint. Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσετε καταρχήν τι είναι το πράγμα, με απλά λόγια για να καταλάβει οποιοδήποτε, έτσι, τι είναι το Product Design και Strategy Sprint, πώς γίνεται το πράγμα και με καταπέκταση μέσα στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνουμε. Δημήτρη μου. Ναι. Βασικά νομίζω είναι καλύτερο να εξηγήσουμε λίγο το τι κάνουμε σαν εταιρεία και να αναφέρουμε λίγο, να κάνουμε μια καλή εισαγωγή, πιο κατανοητή. Βασικά, η εταιρεία ασχολείται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Άρα, αρχίσαμε κυρίως σαν 360 συμβουλευτική εταιρεία, δηλαδή από την αρχική σκέψη μιας ιδέας. Το conceptualization. Το conceptualization, περισσότερο το discovery, άρα την ανακάλυψη ενός προϊόντος. Κυρίως αν είναι ένα καινούργιο προϊόν, τι χρειάζεται για να προστατευτεί σαν καινοτόμο προϊόν, την εμπειρία του χρήστη, τη στρατηγική του προϊόντος, μετέπειτα μπαίνουμε στο σχεδιασμό του conceptualization, κάποια αρχικά πρωτότυπα. Τρίτη φάση ήταν η ανάπτυξη του προϊόντος, που μπαίνει περισσότερο ο μηχανολογικός και ο ηλεκτρικός, εξαρτάται από το προϊόν σχεδιασμός, ή αν είναι digital προϊόν, και τον delivery. Η παράδοση του προϊόντος στον πελάτη. Άρα είχαμε έργα που ήταν, όπως αναφέρα, αρχική ιδέα μέχρι το τελικό προϊόν. Εν τούτης, με την παράδοση των χρόνων, είδαμε ότι η μεγαλύτερη αξία που δίνουμε σε μια επιχείρηση, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε startups, προερχόταν στα αρχικά στάδια. Άρα
μαζέψαμε όλες μας τις υπηρεσίες και τις μεταφέραμε στη στρατηγική ενός προϊόντος και μετέπειτα στα σιαστικά sprint. Mm-hmm. Βασικά με αυτόν τα δύο προσπαθούμε να δώσουμε μεγάλη αξία στον πελάτη γρήγορα. Άρα σχεδιάζουμε κάποια εργαστήρια, κάποια workshops μαζί με τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Κυρίως όταν είναι sprint ενωμένο είναι διαδοχικά workshops μαζί ενωμένα. Άρα είτε δύο εβδομάδες είτε ένα μήνα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά και έχουμε αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να λανσαριστούν είτε νέα προϊόντα είτε η ομάδα να δουλέψει καλύτερα και το καθεξής. Πόσες εταιρείες στην Κύπρο λανσάρουν δικά τους προϊόντα στο τέλειο? Υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Πέστε μου, κάποια εντάξει. Βασικά, όταν μιλάμε για προϊόντα, μιλάμε για οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να ετοιμάζει κάτι ή physical product από μία μπουκάλα νερού μέχρι συστήματα σωληνώσεων ή οτιδήποτε άλλο. Και digital προϊόντα όταν μιλάμε για application και άλλες εφαρμογές. Άρα υπάρχουν αρκετές εταιρείες. Η χρησιμότητά σας μπορεί να είναι και σε digital προϊόντα και σε προϊόντα τα οποία physical, έτσι, ναι. που έχουν να κάνουν με. Ναι. Okay. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα, γι' αυτό και η αγορά υπάρχουν τα προϊόντα όπως από έναν απλό προϊόν που βρίσκεται στα ράφια μιας υπεραγοράς. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν το νέο προϊόν, να κάνουν την νέα τους συσκευασία ή να εισάγουν κάτι καινούριο στην αγορά. Οπότε χρειάζονται τις υπηρεσίες μας τα αρχικά βήματα από την έρευνα μέχρι την ανάπτυξη του προϊόντος. Καλά, ρε παιδιά. Η ερώτηση μου είναι πολύ απλή. Γιατί να μπω στη διαδικασία σαν οργανισμός να σας προσλάβω εσάς στην SimLead να μου κάνετε όλη τη διαδικασία που προφανώς να έχει έναν κόστος και να μην πάω να το κάνω μόνος μου εγώ που ξέρω την αγορά? Πολλές φορές οι εταιρείες όταν αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν κάτι μόνες τους ή κάνουν κάποια λάθη τα οποία στο τέλος είναι πολύ πιο κοστοβόρα. Επίσης, εμείς ως εξωτερικοί της συνεργάτες μπορούμε να τρέξουμε, όπως είπε ο Δημήτρης, τα sprints, τα οποία θα μπορούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία και το προϊόν του να βγει πολύ πιο γρήγορα στην αγορά. Επειδή ειδικευόμαστε σε αυτό το κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης, χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε μαζί με τον πελάτη να αναπτύξουμε το προϊόν του πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αν κάποια εταιρεία θέλει να αναπτύξει ένα νέο προϊόν το οποίο έχει να κάνει με υπηρεσίες, πάλι μπορεί να βοηθήσετε? Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη στρατηγική. Στη στρατηγική. Ναι, όχι, προφανώς, ναι. Στο στρατηγικό κομμάτι. Εξαρτάται, αν είναι service design, εξαρτάται από την υπηρεσία. Δηλαδή, μπορεί να εμπλέκεται, να πρέπει να σχεδιαστεί ένα digital προϊόν μαζί με ένα physical προϊόν. Ναι, να συνδυαστικό. Ναι. Άρα, εξαρτάται από το project. Να αναφέρω κάτι προηγουμένως. Βασικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εταιρείες είναι ότι εργάζονται σε σιλός. Δηλαδή, υπάρχει το τμήμα marketing, το τμήμα sales, το τμήμα του R&D, της αναπτύξης των προϊόντων. Άρα, όταν οι εταιρείες όταν θα αναπτύξουν ένα γεωργείο προϊόν, συνήθως την πρωτιά την αναλαμβάνει το τμήμα του προϊόντος, του R&D. Mm-hmm. Στην ουσία, όμως, δεν ευθυγραμμίζονται όλα τα τμήματα. Δηλαδή, η R&D ομάδα δεν αντιλαμβάνεται πού στέκει το προϊόν στο market, το οποίο βοηθά το marketing team, πώς μπορεί η εταιρεία να μεγαλώσει από αυτό, άρα κάποια business, κάποιοι επιχειρηματικοί όρους και πώς να τους μεγαλώσεις και επίσης πώς να το πουλήσεις το προϊόν. Άρα εμείς, λόγω της εξειδίκευσης μας στην ανάπτυξη προϊόντων, ερχόμαστε, βοηθούμε τις ομάδες να δουλέψουν μαζί και να βελτιώσουν, να σπριντάρουν βασικά η διαδικασία της αναπτύξης του σχεδιασμού. Wow. Λοιπόν, πολλά εντυπωσιακά όσα μου λέτε. Θέλω να επιμείνω λίγο πάνω στο κομμάτι των υπηρεσιών, ειδικά των εργαστηρίων που κάνετε, που ονομάζεται sprints. Ουσιαστικά κάθεστε μαζί με την ομάδα, φέρνετε μέλη που όλα τα τμήματα, που διαφορετικά τμήματα, και από το HR, και από το sales, και από το marketing, και βάζετε στη διαδικασία του development του προϊόντος. Αν κατάλαβα σωστά. Ναι, να το εξηγήσω λίγο. Παρακαλώ. Για να αναπτυχθεί ένα προϊόν, υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια. Mm-hmm. Είναι πρώτα η ιδέα, μετά να γίνει το χτίσιμο, mm-hmm. να βγει στο market, μαθαίνεις, δηλαδή από το MVP σου, και μετά μπορείς να βελτιστοποιήσεις το προϊόν. Mm-hmm. Άρα τέσσερα στάδια. Εμείς με τα σχεδιαστικά sprint, βασικά από τη φάση της ιδέας, πάμε απευθείας στο test. Δηλαδή βγάζουμε έξω τον build και το market. Μαθαίνουμε απευθείας από την ιδέα. Mm-hmm. Άρα, το τι κάνουμε, βασικά κάνουμε productize αυτό το design sprint. Είναι μια μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε από την Google. Το χρησιμοποιούν εταιρείες όπως η Google, η Twitter, το Facebook, Tetra Pak, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Και το τι γίνεται
φέρνουμε άτομα από το κάθε τμήμα, όπως αναφέρεις εσύ προηγουμένως, και προσπαθούμε μέσα από κάποιες προκαθορισμένες ασκήσεις, μέσα σε 4 ημέρες, να έχουμε την αρχική ιδέα και να πάμε στο τεστ μαζί με τους χρήστες την δεύτερη ημέρα. Πολύ ωραία. Άρα, okay. Πρώτη ημέρα βασικά είναι ο discovery, δεύτερη ημέρα ιδιασμός για το σχεδιασμό, τρίτη ημέρα το prototype και τέταρτη ημέρα το τεστ με users. Ωραία. Και τούτο το πράγμα μπορεί να είναι είτε μία εβδομάδα είτε ένα μήνα, έτσι μου είπες προηγούμενος Δημητρή. Ναι, βασικά το τι κάνουμε εμείς, συνήθως σε startups το κάνουμε μέσα σε μία εβδομάδα, σε 4 ημέρες, αλλά σε μία επιχείρηση κάνουμε πρώτη εβδομάδα μια πολύ καλή έρευνα σαν ομάδα, έτσι ώστε να δούμε ποιος είναι ο ανταγωνισμός, τα πλεονεκτήματα, να αντιληφθούμε τον business case. Mm-hmm. Την δεύτερη εβδομάδα τρέχουμε τον πρώτο design sprint. Την τρίτη εβδομάδα το ονομάζουμε ένα iteration sprint. Βασικά, μέσα από το feedback των χρηστών, κάνουμε ξανά ένα sprint, πάλι διαδικασία για να βελτιστοποιήσουμε το πρωτότυπο. Και την τέταρτη εβδομάδα δίνουμε όλα τα deliverables στον πελάτη. Ωραία. Εσείς τούτο το πράγμα δική σας έμπνευση το sprint ή εν κάποια μέθοδος που χρησιμοποιείτε, είπες πολλά προηγουμένως ότι χρησιμοποιείτε επί την Google, ενώ περάσατε κάποια εκπαίδευση στο εξωτερικό για τούτο τα sprint. Ναι, είμαστε εμπιστοποιημένοι από τον ιδρυτή της, της συνταγής, αν το πούμε, του design sprint, ο Jake Knapp. Okay, δούλευε στην Google χρόνια, έχει γράψει 2 βιβλία και τώρα έχει μια startup βασικά, εργαζόταν στην Google Ventures και τώρα έχει δική του venture, η οποία ασχολείται με startups. Good. Στέλνιο μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το background σας, εντάξει, μοιάζει αλλά ταυτόχρονα και λίγο diversified. Πώς καταφέρνετε τώρα να κάνετε integrate, δηλαδή να τα φέρετε μαζί ως οι δύο, είσαστε οι δύο μετόχοι της εταιρείας, έτσι, οι δύο ιδιοκτήτες της εταιρείας, που ώστε να βελτιστοποιείτε και ταυτόχρονα να βγάλετε το ιδανικό αποτέλεσμα για τον κάθε πελάτη που σας εμπιστεύετε. Ναι. Βασικά το background μας, Λεωνίδα μου, η διαφορετικότητα του background μας ήταν και ο λόγος της δημιουργίας της Simlit. Okay. Βασικά η Simlit, ο Δημήτρης, επειδή είχε περισσότερη εμπειρία στα ακαδημαϊκά και εγώ στη βιομηχανία, η Simlit βασικά δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το χάσμα της βιομηχανίας με την ακαδημία και ούτως ώστε να μπορούν η βιομηχανία να εκμεταλλευτεί δεδομένα της έρευνας και ανάπτυξης που γίνεται στην ακαδημία. Στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Μπράβο, έτσι. Και ούτως ώστε να βοηθηθεί. Και ήταν ο λόγος που η Simlit δημιουργήθηκε ούτως ώστε να βοηθήσουμε πελάτες μας να χρησιμοποιήσουν τα ακαδημαϊκά δεδομένα στις βιομηχανίες τους. Ωραία. Εμείς τώρα στη Simlit με τον Δημήτρη, ο καθένας έχει το κομμάτι του και πλέον ο καθένας τρέχει το δικό μου του κομμάτι στην εταιρεία. Ο Δημήτρης είναι στα αρχικά στάδια, όπως σας είπε, με τον πελάτη, με την έρευνα κλπ. Και εγώ είμαι περισσότερο στο execution, δηλαδή στο σχεδιασμό, στην πρωτοτυποποίηση. Αλλά και οι δύο εμπλεκόμαστε σε όλα τα βήματα κάποιου προϊόντος. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Δημήτρη, επειδή έδωσες μου έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτώ. Δημήτρη μου, του είναι στιγμή τα πανεπιστήμια που έχουμε στην Κύπρο κάνουν R&D εκ μέρους κάποιων εταιριών. Υπάρχει τότε, επειδή ξέρω, γιατί κάνω εγώ διδακτορικό του τη στιγμή, αλλά ξέρω ότι στο εξωτερικό μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες εταιρείες επενδύουν πάρα πολλά λεφτά μέσα από ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ακαδημαϊκούς οργανισμούς, να τους δώσουν λεφτά ώστε να μπουν στη διαδικασία να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη γύρω από διάφορα case studies, ώστε να δώσουν πίσω τα αποτελέσματα για να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά, όπως είπε πολλά σωστά ο Στέλιος. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην Κύπρο? Υπάρχει προσπάθεια, βασικά από τις δύο πλευρές. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μια η βιομηχανία είναι τόσο προηγμένη στην Κύπρο, mm-hmm. άρα γίνεται κάποια προσπάθεια ενός η βιομηχανία να εξελιχθεί. Mm-hmm. Και από την άλλη υπάρχει προσπάθεια των πανεπιστημίων να φύγουν από την βασική έρευνα, την πιο φυσική έρευνα με διάφορα, να μεταπηδήσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα. Άρα ναι. Να βρουν κάποιες εφαρμογές, κάποια applications ή κάποια pain points που έχουν οι βιομηχανίες και να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εκεί. Επειδή, συγγνώμη, να σε βοηθήσω λίγο, Δημήτρη, επειδή τούτο που ξέρω όσον αφορά τις έρευνες σε ακαδημαϊκό πλαίσιο, ενώ ότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες που στο δώσεις μέρας δεν μπορούν να είναι commercialized, δηλαδή είναι έρευνες οι οποίες μηνίσκουν στο κομμάτι της έρευνας, αλλά ποτέ δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματική βιομηχανία, έτσι, στην πραγματική σωστά. αγορά. Σωστά. Άρα χαίρομαι που λες το πράγμα, τουλάχιστον έτσι είναι η ένδειξη που έχεις, γιατί πολλές φορές που συζητήσεις, που συζητώ γιατί είμαι και εγώ στο ακαδημαϊκό περιβάλλον διδάσκοντας και εγώ, απλά δεν είμαι τόσο πολλά μέσα στην έρευνα, βλέπω ξεκάθαρα ότι κάποια πανεπιστήμια ξεκίνησαν να κάνουν κάποια βήματα.
Ενδεχομένως, τούτο που πες όμως με το θέμα της εφαρμοσμένης έρευνας, έναν το κλειδί έτσι για να μας βοηθήσει σαν Κύπρος. Ναι, ήδη το Ιδρύμα Έρευνας και Κοινοτομίας στην Κύπρο βοηθά πάρα πολλά να χτιστεί τούτη σχέση μεταξύ Ακαδημίας και Βιομηχανίας με διάφορες προσπάθειες, διάφορα calls. Ήδη κάποια εργαστήρια έχουν εξοπλιστεί με καινοτόμων εξοπλισμών στα οποία μπορούν να βοηθήσουν τη βιομηχανία. Γίνονται προσπάθειες, απλώς θέλει λίγο καιρό να γεφυρωθεί καλά η σχέση, να αποκτήσουν γνώση μερικές βιομηχανίες, έτσι ώστε να πάγουν... Να εμπιστεύονται το ακαδημαϊκό περιβάλλον ότι μπορεί να κάνει έρευνα για να τους βοηθήσει. Ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μια ερώτηση που πλήστες φορές όταν συζητώ με νέα παιδιά σαν εσάς που ξεκινήσατε πρόσφατα τη εταιρεία σας, πώς νιώθετε ότι εργάζεστε στην αγαπημένη μας Κύπρο από μια μικρή έτσι, αγορά σε έναν αντικείμενο το οποίο θεωρώ πολλά advanced, έτσι, πολλά προηγουμένο τουλάχιστον προς το παρόν για την δική μας αγορά. Νιώθετε ότι το πράγμα δημιουργά σας μεγάλες προκλήσεις? Αρχικά θα ήθελα να φέρω ότι που εργαζόμαστε στην Κύπρο είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί εργαζόμαστε σε μια ωραία χώρα. Τώρα οι δυσκολίες... Επιχειρηματικά όμως δεν στέλνει ερώτηση. Γιατί είπα αγαπημένη μας Κύπρο, είναι εξαιρετική χώρα μας, αλλά επιχειρηματικά εννοώ. Επιχειρηματικά είναι αρκετά δύσκολα και ειδικά για εμάς για τις υπηρεσίες μας όπου είναι αρκετά προηγμένες. Παρουσιάζεται μια δυσκολία ούτως ώστε να αφομοιωθούν από τις εταιρείες τις κυπριακές. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή είναι κάτι καινούργιο, αυτό μας δίνει τη δύναμη να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στις εταιρείες, να δουν τα αποτελέσματα και να γίνουν πελάτες μας. Όμως η αλήθεια είναι αρκετά δύσκολα. Mm-hmm. Έχετε κάποιον πλάνο, Δημήτρη μου, τώρα που συζητούμε το πράγμα μαζί μου, Στέλιο, έχετε κάποιον πλάνο εσείς για να γυρίσετε το αφήγημα που υπάρχει ότι εγώ χρειάζομαι την ομάδα της Simlit να έρθουν να μας πούσουν τα στρατηγή να ακολουθήσουμε στο να λανσάρουμε ένα νέο προϊόν ή στο σχεδιασμό ενός προϊόντος? Ναι, υπάρχουν διάφορες... Αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Ναι, όχι. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Βασικά προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τα ονομάζουμε experiments, κάποια πειράματα, έτσι ώστε να δούμε και αν μπορούν να μας φέρουν περισσότερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μελετήσαμε πάρα πολύ για marketing, πώς μπορούμε να προάγουμε την υπηρεσία μας, να αναδείξουμε βασικά την αξία που μπορούμε να δώσουμε σε μια εταιρεία, mm-hmm. Τις μεθοδολογίες ή τις συνταγές, όπως τις αποκαλούμε, οι οποίες κάνουμε. Εντάξει, η κύρια μας προσπάθεια για το 2023 είναι μεγάλο awareness μέσω του digital marketing, με διάφορα blogs, στα social media, με podcast, περισσότερο να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τι είναι η ανάπτυξη προϊόντος, τι είναι ο σχεδιασμός, πώς μπορεί να βοηθήσει σαν σχεδιαστές, τι μέλλον υπάρχει, mm-hmm. πώς μπορεί να μπει και ο σχεδιασμός στο τραπέζι των αποφάσεων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στέλιο μου, έχεις εσύ κάποια άλλη ιδέα? Επειδή ξέρω ότι συνοείστε πάρα πολλά καλά με αξίες, αλλά ενδεχομένως να ξέρεις κάτι ο Δημήτρης, γιατί ξεχάζει. Βασικά ο Δημήτρης πολύ καλά τα είπε. Αυτό που στοχεύουμε είναι το awareness στην κυπριακή αγορά και επίσης στην ελληνική. Α, ωραία. Έχετε υπόψη και την ελληνική. Ναι. Οπότε θέλουμε να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε σιγά σιγά από την κυπριακή αγορά και να προχωρήσουμε στην ελληνική αγορά. Φυσικά προέκυψαν κάποιες συνεργασίες της εταιρείας με Ισπανία, Ιταλία, με κάποιες εταιρείες. Αλλά εντάξει, δεν ήταν το συνεχόμενο δουλειές ή να έρθουν νέοι πελάτες. Οπότε τώρα προσπαθούμε σιγά σιγά να μεγαλώνει ο κύκλος και να γνωρίζει ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Πολύ καλά. Επειδή είσαστε δύο νέα παιδιά που ξεκίνησε η δική σας εταιρεία, και επειδή ξέρω πάρα πολλά νέα παιδιά μπορεί να δουν το podcast που είσαι στη διαδικασία των startups, πόσο εύκολο ήταν έτσι να καταφέρετε οι δυο σας με αξίες σας να βρεθείτε, να συμφωνήσετε, να κάνετε τον συνεταιρισμό, και πόσο εύκολο γενικά η διαδικασία να συνυπάρχεις με άνθρωπο έτσι επιχειρηματικά? Ναι. ξέρω ότι είναι ερωτήσει η οποία πολλές φορές έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλω να το ακούσω τούτο, γιατί σήμερα για να κλείσουμε σιγά σιγά το podcast μας,
Θέλω να το πούμε τούτο και μετά να πάμε στο τελευταίο μου ερώτημα. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να συνεπάρχεις με έναν άνθρωπο? Βασικά, κάποτε όταν μιλούμε με στέγιο, λέμε ότι η Simlit είναι το μωρό μας. Άρα, ναι, άρα πολλές καταστάσεις με βιώνονται, είναι όπως μεγαλώνεις ένα μωρό. Στην αρχή να μάθεις πώς να κινείται, μετά πώς να περπατά, πώς να τρέχει. Άρα σίγουρα και οι γονείς, αν μεγαλώνουν ένα μωρό, έχουν κάποιες διαφωνίες ή παίρνουν μέσα από διάφορες καταστάσεις. Απλώς, ο συνεταιρισμός είναι δύσκολος, μιλώ για μας γενικά. Απλώς άμα το όραμα και το δύο είναι ένα, άμα είσαι έναν τελικό στόχο που είναι κοινός και αγωνίζονται και οι δύο πλευρές για τον ίδιο στόχο, γνωρίζεις ότι ό,τι να μπει ο άλλος νοιάζεται το ίδιο για το μωρό του όπως και εσύ, άρα προσπαθείς κάποτε να μην βάλεις το συναισθημά και να βάλεις τη λογική. Έτσι, έτσι. Ήταν, ναι, και επίσης επειδή υπάρχει κατανόηση, υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλον. Είμαστε ενώ που ακούμε για άλλες εταιρείες δεν έτυχε κάτι σε εμάς που να πρέπει να το... Εύχομαι χτύπα ξύλα, μην τύχει ποτέ. Απλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε υπάρχει ένας μύθος ότι δεν μπορείς να έχεις συνεδεσμό με άλλο άνθρωπο, γιατί αποκλείεται, θα τα βρίσκεις και ο καθένας βλέπει τη, ξέρεις, την πάρτι του και τον ενδιαφέρει πάρα πολλά. Αλλά επειδή γνώρισα σας και μιλήσαμε και έτσι, πριν την προηγούμενη δύο εβδομάδες που ξαναμιλήσαμε, βλέπα ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι υπάρχει καλή διάθεση και έχετε το ίδιο όραμα και δυο σας. Στέλιο, πέ μου λίγο εσύ και ξάρτα στον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι όπως δύο άνθρωποι που μένουν κάτω από τη ίδια στέγη, το ίδιο είναι και ο συνεταιρισμός. Είναι δύο άνθρωποι διαφορετικοί. Όμως ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα και πρέπει να αντιλαμβάνεται ο χαρακτήρα του άλλου. Οπότε να γίνονται υποχωρήσεις όπου πρέπει, να υπερισχύει η λογική. Εντάξει, ο συνεταιρισμός είναι ένα δύσκολο. Βασικά το ξεκίνημα γενικότερα είναι ένα δύσκολο να ξεκινήσεις κάτι, να κάνεις μια νέα αρχή. Αλλά σιγά σιγά δεν είναι το γλυκό. Good. Τέλος λοιπόν, και εύχομαι να είσαστε πάντα έτσι. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Νομίζω το μυστικό είναι να το δεις σαν ομάδα. Δηλαδή, αν ο καθένας έχει το ρόλο του, έχει τα δυνατά του χαρακτηριστικά, άρα πρέπει να τα εκμεταλλευτείς, να ακούεις, να γίνεσαι develop. Γιατί είναι το πιο σημαντικό και το personal development και να εξελίσσεσαι για να μπορείς να προχωρήσεις. Okay, good. Mm-hmm. Στέλιο μου, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά με την τελευταία ερώτηση. Yeah. Θέλω να μου πεις μια συμβουλή που θα έδινες στους νέους που ακούν το podcast του τώρα. Yeah. Που δύο άτομα που έκαμε δική σας επιχείρηση, είσαστε μέσα στη αγορά τα τελευταία λίγα χρόνια που είσαστε. Βασικά θα θέλω να συμβουλεύσω ότι να μην παρατούν τα όνειρά τους. Ξεκινώντας να κάνουν μια νέα επιχείρηση θα βρουν πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες, να μην τα παρατήσουν. Θέλει να είναι συνεχόμενος ο αγώνας. Αυτό που είναι ο Δημήτρης, συνεχώς να αυξάνουμε τις γνώσεις μας, να το πολεμούμε και θα έρθει η επιτυχία. Good, ευχαριστώ. Δημήτρου. Συμφωνώ με τον Στέγιο. Βασικά, νομίζω για να πετύχεις σαν επιχειρηματίας πρέπει να χτίσεις την ομάδα σου, να πιστεύεις στο προϊόν σου και να βλέπεις πάντα το market. Okay. Άρα να είσαι proactive. Προνοητικός, ναι. Και σίγουρα πεις τις δυνατότητες σου και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ με την τελευταία σας έτσι κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και ουσκιό σας. Εύχομαι σας τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι σιγά-σιγά να έρθει η ώρα που οι εταιρείες να καταλαβαίνουν έτσι, τη σημαντικότητα του να επενδύσουν σε product strategy ή design sprints, τέτοιου είδους workshops. Και εύχομαι σας ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.